Ο έρωτας κάνει τα φυσιολογικά άτομα να γίνονται αστεία και να μοιάζουν λίγο χαζά. Για παράδειγμα, ο πατέρας μου και η Ελένη, όταν νομίζουν ότι δεν τους βλέπει κανείς, κάνουν βλακίες. Γιατί γελάς, παιδί μου, εσύ? Το πιάσε το υπονοούμενο. Αυτός το πιάσε. Εμείς να δούμε πότε θα το πιάσουμε. Το υπονοούμενο. Συνεχίστε να παίρνετε τηλέφωνο, γιατί μας έχουν μείνει ακόμα 4 εισιτήρια να χαρίσουμε για τη συναυλία του Σάκη Ρουβά. Για να δούμε ποιον έχουμε εδώ. Γεια σου, είμαι η Κικίτσα. Γεια σου, Κικίτσα. Λοιπόν, Κικίτσα, κέρδισες 2 εισιτήρια για τη συναυλία. Συγχαρητήρια. Μην κλείσεις. Μιλάει. Εσείς οι υπόλοιποι συνεχίστε να παίρνετε τηλέφωνο. Μας έχουν μείνει μόνο 2 εισιτήρια για τον τυχερό ή την τυχερή που θα πάρει. Να, γεια σας. Ναι, η Φίφη Παλαιολόγου είμαι. Κέρδισα. Ευχαριστώ πολύ. Κέρδισε εισιτήρια για τη συναυλία του Σάκη. Η Φίφη είναι ερωτευμένη με ένα διάσημο τραγουδιστή. Στη φαντασία της βέβαια, αλλά και αυτός είναι έρωτας. Ο έρωτας του αδελφού μου του Μάρκου είναι σαν βαριά αρρώστια, γιατί όλη την ημέρα κοιτάζει σαν να έχει πολύ πυρετό. Έτσι μου γύρισες, 3 φορές το έχω ζεστάνει αυτό το σπανάκι. Και η Φίφη δεν είναι μαζί σου? Όχι, πήγε στη Γιολάντα να διαβάσουμε μαζί. Πάλι θα διαβάσει, θα ρωτήσει από το διάβασμα αυτό το παιδί. Άντε, άντε, πλύντε τα χέρια σας. Ήρθες, μωρό μου, αγάπη μου. Το φτιάξατε το τηλεκοντρόλ? Πού να ξέρω, εγώ τώρα μπήκα. Σωστά. Τι έγινε το τηλεκοντρόλ, το φτιάξατε εσείς? Τι έγινε, παιδιά, φτιάχτηκε αυτό, τέλος πάντων, δεν φτιάχτηκε? Δεν ξέρω, ρε μπαμπά, μάλλον είναι κεραία. Τρομερό να χαλάσει τηλεόραση σε αυτό το σπίτι. Ζούμε ένα δράμα. Φτιάχτηκε τώρα ή μου φαίνεται? Για ακούμπα την πάλι. Γιαννάκης, το παιδί κεραία. Μικρέ, νομίζω ότι βρήκες τη θέση σου σε αυτό το σπίτι. Κάτσε εκεί και μην κουνιέσαι. Πρέπει να αλλάξω κεραία. Άλλος που να αλλάξω κεραία. Εγώ θα κάθομαι εδώ. Άντε, ελάτε, έτοιμο το φαγητό. Η Φίφη! Η Φίφη! Για δύναμος, για δύναμος τη φωνή. Δεν το πιστεύω. Τι κάνει το παιδί, δεν είμαστε καλά. Δεν διαβάζει το σπίτι της Γιολάντας αυτή. Οι θαυμαστές του Σάκη προσπαθούν να σπάσουν την αλυσίδα των σωματοφυλάκων που τον συνοδεύουν σε όλες του τις επίσημες εμφανίσεις. Μου έρχεται σκοτωδίνη! Μαμά, ηρέμησε! Μαμά, ηρέμησε! Βαθιές ανάσεις! Μαμά! Δυνατόν η Φίφη να κάνει τέτοιες βλακίες στο καμάρι μου, το κορίτσι μου, η έξυπνη, ηρεμή Φίφη! Καλά, εντάξει τώρα, φυσιολογικό είναι. Συνέχεια διάβασμα, διάβασμα! Διορίζει τι λες! Λέω, συνέχεια διάβασμα, διάβασμα! Λέει, κοίτα τι όμορφη που είναι, πάντα έχει φωτογένεια αυτό το παιδί. Μα τρελάθηκες και είναι επικίνδυνο αυτό που κάνουν. Πώς θα ζανε και μόνες τους, μου λες? Σε άλλο θέμα τώρα. Αυτός ποιος είναι πάλι? Μαμά! Δεν το πιστεύω. Ο Αντώνης Παλαιολόγος, καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και γνωστός δικηγόρος, θα πάρει αύριο το βραβείο της σημαντικότερης προσωπικότητας της χρονιάς. Μαμά, δίνει βραβείο στον παπά! Γιατί το δίνει βραβείο, τι έκανε? Για την επιτυχία του να κερδίσει τη μεγάλη δίκη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γλίτωσε την Ελλάδα από ένα τεράστιο πρόστιμο. Να τι έκανε, άξιος άνθρωπος. Είναι γι' αυτά ο Αντώνης. Και η κόρη του λυσάει με τις φαν του Σάκη. Τρομερό. Ναι, τρομερό, τρομερό. Ο Αντώνης, γι' αυτά είναι ο Αντώνης. Μας έσω ο Αντώνης, όλους μας έχει σώσει ο Αντώνης. Λοιπόν, τρώμε τώρα. Ακολουθήστε με. Μάρκο! Μάρκο, τι έχεις? Δεν θα κατέβεις να φας μαζί μας? Προσπαθώ να τελειώσω ένα βιβλίο και μετά. Τώρα που τρώμε? Τώρα. Σε πειράζει να κάτσω εδώ μαζί σου?
Δεν θα σε ενοχλήσω. Κάτσε. Εύα, τι κάνεις εκεί? Γιατί φέρεσαι έτσι στην αδερφούλα σου? Ετερφαλής αδερφούλα. Καλά, το ίδιο είναι. Γιατί φέρεσαι έτσι? Γιατί είχα μια δύσκολη μέρα. Θα σε βοηθήσω εγώ να την ξεπεράσεις. Δηλαδή? Περίμενε και θα δεις. Εύα, μπορεί να μας δουν. Μάρκο, δεν είναι κανείς εδώ μέσα. Δεν θα μας δει κανείς. Τι έγινε? Θανάση, γουρούνι. Αυτό το πανί είναι σχαμερό. Είσαι βλάκας, ρε. Είσαι βλάκας. Μας άρεσε, χαμογελούσες. Τι χαμογελούσα, ρε, καραγκιόζη. Ρε, χαλάρωσε, χαλάρωσε. Να σου πω. Σε πειράζει να κάτσω εδώ μαζί σου να σου κάνω παρέα? Τι θες να κάνεις? Δεν θα σε ενοχλήσω. Ας το καλύτερα, κάτσε μόνη σου. Αυτό που έκανε δεν έχει προηγούμενο, δεν έχει προηγούμενο. Μήπως δεν είδαμε καλά? Σάκη, Σάκη! Γάλε, γάλε, Σάκη και Σάκη. Ρε παιδί μου, πώς και εσύ το παραπήρες, βαριά τρόπο. Δηλαδή εγώ, αν χωθώ μέσα στα βυζιά μιας γκόμενας, δεν θα με μπλακώ σφαλιάρες? Εξαρτάται ποια θα είναι η γκόμενα. Βεβαίως θα σε πλάκω, όχι θα σ' άφηνα. Εσύ, παιδί μου, είσαι τα καλά σου ή να βάλω τις φωνές? Βάλ' τις φωνές. Ναι. Α, έλα, Ντόνι, ναι. Συγχαρητήρια. Σε είδαμε και σένα στις ειδήσεις. Μισό λεπτό. Εύα, ο πατέρας σου! Όχι, όχι, δεν μπορούμε να έρθουμε. Δεν μπορούμε να έρθουμε γιατί εγώ έχω δουλειά στο σχολείο, γι' αυτό. Πάρ' την, μισό λεπτό. Έλα, μπαμπά. Άμα είναι να τον θαυμάσουμε, παίρνει τηλέφωνο. Αλλιώς, άκου Θράσος, μας κάλεσε στην απονομή. Ποιους κάλεσε, εσένα και τα κορίτσια? Μα να μην δουν τον πατέρα τους να βραβεύεται. Μαμά, μην ανακατεύεσαι. Σε θέλει. Ναι, θέλω να σου μιλήσει. Ναι. Έλα, τι γίνεται, τι κάνεις? Ναι, μπράβο, χάρηκα πάρα πολύ για το βραβείο. Όχι, το άξιζες. Εγώ πάντα πίστευα σε σένα. Απ' τη χαρά μου το έκανα αυτό. Ναι. Να βρεθούμε, βεβαίως. Να πω, ναι, εκεί, βέβαια. Σε χάνω, σε χάνω, σε χάνω. Μα τι να βρεθούμε, βρε Διονύση. Αφού ο άνθρωπος με κάλεσε. Τώρα τι θα παριστάνω εγώ, αφού με κάλεσε, τι να κάνω? Είναι απίστευτος ο πατέρας σου, είναι απίστευτος. Τέλος πάντων, δεν θα πάμε, πάει και τελείωσε. Τι λες, ρε μαμά, που δεν θα πάμε? Εγώ θα πάω. Το σωστό να λέγεται. Τα κορίτσια πρέπει να πάνε. Αλλά πώς θα πάνε, μόνο πρέπει να πας και εσύ μαζί. Εγώ δεν πάω χωρίς εσένα. Εγώ, να έρθω εγώ. Εγώ θα έρθω. Θα έρθω να πάμε όλοι μαζί, έτσι, παιδιά. Όχι, κάνε μαρκά. Κασμός! Αχ, τα νεύρα μου. Ρώτε. Καλά, φοβερό, ε. Όταν βγήκε έξω, νομίζω πως μου έστειλε ένα φιλί. Σε μένα. Το είδες, έτσι? Αχ, άλλη μια νύχτα να τον σκέφτομαι. Ρε, καλώς θες. Γεια. Πώς πήγε το διάβασμα? Καλά. Πολύ καλά. Προχωρήσαμε αρκετά, κουραστήκαμε, αλλά εντάξει. Διαβάσω. Ναι, ναι, πολύ διαβάσαμε. Δεν βγήκαμε τόσες ώρες από το δωμάτιό της. Τρομερό, ε. Αυτό το να είστε σε δύο μέρη συγχρόνως. Μόνο εσείς και ο Κόπερφιλτ. Και με τις καρδιές τα μάγουλα. Μαμά, τι λες? Τι λέω? Όλη η Ελλάδα σας είδε έξω από το ξενοδοχείο που έδινε συνέντευξη ο Ρουβάς. Σας πήρε τηλεόραση. Μα όχι, όχι, λάθος έκανες. Μας μπέρδεψες με άλλες. Πάμε πάνω. Ακίνητες! Ναι, εμείς ήμασταν. Δεν διαβάζαμε. Και μπορώ να μάθω πώς πήγατε εκεί? Με λεωφορείο. Με τι? Με λεωφορείο. Α, ωραία. Όχι μόνο μου είπατε ψέματα, αλλά γυρίστε και με το λεωφορείο δύο κορίτσια μόνα σας στους δρόμους. Άμα σας συνέβαινε κάτι, τι θα γινόταν, μου λέτε? Μαμά, είμαι μεγάλη πια, κατάλαβε το. Α, είσαι μεγάλη πια, ε. Γιολάντα, σπίτι σου. Και εσύ, αφού είσαι μεγάλη, μπορείς να πάρεις το CD του Ρουβά, να πας στο δωμάτιό σου και να το ακούς όση ώρα θέλεις. Γιατί στη συναυλία δεν πρόκειται να πας. Στο δωμάτιό σου τώρα είσαι τιμωρημένη. Πού πάει το παιδί? Είναι τιμωρημένη. Ναι, να σου πω, η απονομή του βραβείου πού θα γίνει? Στο Προεδρικό Μέγαρο. Πού? Ναι, ο πρόεδρος θα τους βραβεύσει. Ο πρόεδρος σας. Ο πρόεδρος! Ω, συγγνώμη, δεν ήξερα ότι... Μα όχι, εντάξει, τελείωσα. Ρε μαλάκα. Δεν μπορείς να την ερωτευτείς. Είναι αδερφή σου. Ναι, αλλά δεν είναι αδερφή μου. Είναι σαν αδερφή μου. Όχι, αυτό είναι λάθος. Τέλος. Τέρμα. Τέρμα.
Τι έπαθες, παιδί, μόνο σου μιλάς? Όχι, δεν μιλάω μόνο μου. Πώς δεν μιλάς, εγώ σε ακούω και μιλάς μόνο σου. Μα άκουσες εμένα να μιλάω μόνο μου, δεν μιλάω μόνο μου. Όχι, δεν μιλάω μόνο μου. Άρα. Πατέρα, μπορώ να σου πω κάτι. Τα Χριστούγεννα, όπου και να πάτε εσείς, εγώ δεν θα έρθω μαζί σας. Θα κάτσω εδώ να διαβάσω. Ε, βέβαια, άμα διαβάσεις τα Χριστούγεννα, πότε θα διαβάσεις? Πες τα σε μένα, τι είναι, καλά κοριτσάκι σου, κάνει κόλπα? Όχι, ρε πατέρα, όχι. Εγώ στην ηλικία σου, να τα κοριτσάκια, με καμαρώναν όλοι. Μπράβο σου, μπράβο σου, και εμείς σε καμαρώνουμε. Ναρκωτικά. Τι λες, ρε πατέρα, τι ναρκωτικά, τι λες? Τότε κάτι έχεις, δεν μπορείς, με ξεγελάς εμένα, κάτι έχεις εσύ. Τίποτα δεν έχω, κάτι δικά μου. Να σου πω. Σ' αρέσουν σίγουρα τα κορίτσια, δεν υπάρχει κάτι άλλο? Ναι, πατέρα, σίγουρα τα κορίτσια. Λοιπόν, θα σου πω κάτι να σου φτιάξει το κέφι. Είμαστε καλεσμένοι στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Α, ναι, και εμένα μου στείλω Πατριάρχης ένα SMS. Πρέπει να πάω να το απαντήσω. Έστειλε ο Πατριάρχης SMS. Πλάκα κάνω, πλάκα. Εγώ δεν κάνω καθόλου πλάκα. Είμαστε καλεσμένοι σε μια τελετή βραβεύσης. Τι βραβεύουν, στους ταβερνιάριδες? Δεν το κατάλαβα το χιούμορ. Βραβεύουν τον πατέρα των κοριτσιών και πρέπει να πάμε. Και όχι μόνο θα πάμε, θα σταθούμε στο ύψος μας, κύριε. Δοκιμάζω το ρεφλέξο, αλλά δεν είσαι. Ναι, να, αυτά είναι. Ναι, θέλει δουλειά ακόμα, δεν είναι, ναι. Στη δουλειά μας. Είστε καλά. Τι κόσμος είναι αυτός? Γκρεμίσει κατασφούρνος. Δεν βλέπεις? Είπα, αδερφέ, να κάνουμε μάρκετινγκ, κοίτα. Θα μας τυχήσει κάτι παραπάνω αυτό το μάρκετινγκ. Εσύ, εντάξει, να σου πω. Την Τετάρτη δεν θα έρθω. Έχω μία υποχρέωση. Το λέω για να μην φωνάζεις. Μπα, τι κοπάνα, τι λέμε τώρα, υποχρέωση? Όχι, παιδί, θα πάω σε μία τελετή. Τι τελετή, περιτομής? Γιατί έχω κάτι φίλους μουσουλμάνους. Στο Προεδρικό Μέγαρο. Γιατί γελάτε? Μα είναι δικαιολογία αυτή, αφεντικό. Δεν πρόκειται για δικαιολογία. Είναι κάτι της Ελένης. Μια απονομή βραβείων. Μπα, τη βραβεύουνε γιατί σου βάλε τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι? Έλα ρε. Βραβεύουν τον πρώην άντρα της. Ποιο ρε, αυτόν τον Σαλονιό? Ε, τι έχει κι άλλον? Αυτόν. Αντώνης Παλαιολόγος. Δικηγόρος και καθηγητής πανεπιστημίου. Γιατί με κοιτάτε έτσι? Σοβαρά τώρα, δηλαδή, θα πας να δεις πόσο σπουδαίος είναι ο πρώην άντρας της γυναίκας σου? Γιατί εγώ δεν είμαι σπουδαίος στον τομέα μου? Σε ποιο τομέα σου? Στον τομέα του. Ναι, ρε, στον τομέα μου. Έχω το καλύτερο καφέ μπαρ ρεστοράν της περιοχής. Καφέ μπαρ ρεστοράν? Να ζητήσω καμιά φτουσούλα, ναι, γιατί εγώ νόμιζα να δουλεύω στην πυραρία της γειτονιάς. Μην μπούμε και στο χρηματιστήριο. Ρε, σταμάτα. Έχει δίκιο ο μικρός. Θα πας εκεί που θα είναι οι καθηγητάδες όλοι αυτοί οι πανεπιστημιακοί για να αποδείξει ο άντρας στην Ελένη ότι είναι ανώτερό σου. Η Ελένη με θαυμάζει. Μην πείτε άλλο ανεκδότο, πάω τις μπύρες και έρχομαι. Μήπως να τον απολύσουμε αυτόν? Μήπως την έχεις ψωνίσει? Δεν ξέρω τι να φορέσει το Προεδρικό Μέγαρο. Επίσημο έντυπο, ε. Μήπως την έχεις ψωνίσει, Διονύση? Μισό λεπτό, θα το πω. Τι έχει έβρεφαν, χτες τα είπαμε αυτά. Ναι, κύριε, αλλά χθες που τα λέγατε, εγώ είχα βγει στην τουαλέτα. Κάτσε κάτω, σε παρακαλώ πολύ, και κοίταξε γιατί θα ξαναπάς στην τουαλέτα, για τιμωρία. Φίφη στον πίνακα. Δεν με άκουσε, σήκω στον πίνακα. Προτιμώ να μη σηκωθώ. Τι είπες, για ξαναπέστο. Είπα, προτιμώ να μη σηκωθώ στον πίνακα. Να σηκωθώ εγώ, κυρία. Κάτσε κάτω, Σύρε. Όχι, πρώτα θα μας πει η Φίφη γιατί δεν βγαίνει στον πίνακα. Γιατί έτσι. Δεν θέλω να σηκωθώ. Απλό. Για ηρεμήστε. Εμείς θα συστήσουμε στο σπίτι. Γιολάντα, στον πίνακα. Προτιμώ να μη σηκωθώ. Μήπως προτιμάτε να πάτε και οι δύο μαζί στο διευθυντή, ε? Προτιμούμε να μην το κάνουμε. Λοιπόν, για πρώτη φορά δεν θα σας αποβάλω, αλλά θα δείτε και οι δύο τώρα έξω από την τάξη. Και θα μείνετε και μία ώρα επιπλέον για μελέτη. Υπάρχει κανείς άλλος που προτιμάει να μην βγει στον πίνακα? Θανάση, σήκω. Ρούλη, ήγκε και η ώρα. Όχι, κυρία. Εγώ στον πίνακα ήθελα να σηκωθώ. Αυτό λέω, παιδάκι μου. Βγες στον πίνακα. Έμαθα συζήτηση ο Μπράντοβιτς. Δεν θέλει να χάσει τέτοια παιχτάρα, λέει. Παράταμε. Τι έγινε, ρε μεγάλε? Ξέχασε το χιούμορ στο σπίτι? Τι έγινε, Μάρκο? Κάπου δεν ξέρω αυτή τη χαζομάρα. Ερωτευμένος είσαι? Παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αφήστε με ήσυχα. Ερωτευμένος? Και δεν ξέρω τίποτα εγώ? Ο κολλητός σου? Παλαιολόγο. Έλα ρε, πες. Δεν έχω να σου πω τίποτα. Δεν έγινε τίποτα και δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, εντάξει. Γιατί τόσο δύσκολο είναι? Είπε. Μπα όχι, μυρίζω με δυσκολίες. Το πιασά. Γιατί ρε, εσύ προσπάθησες και δεν σου έκατσε? Άμα δεν προσπαθήσεις. Δεν γουστάρω, παιδιά. Δεν γουστάρω να σας πω τίποτα, εντάξει. Πες ρε, και θα σε βοηθήσω εγώ. Κάτι μου έρχεται. Αυτή που νομίζω είναι, ε? Πες. Πείτε μου ρε, παιδιά, και εμένα, γιατί με αφήνετε απ' έξω? Αυτή. Ποια? Η Χατζιπαρασκευά. Η Εμμανουέλα. Ωραίο γούστο έχεις, αδερφέ.
Μπράβο. Κοίτα ρε κάτω από τη μύτη μας. Ε, ωραία, και γιατί τις τα ζητάς? Φοβάμαι μη μου ρίξει χιλόπιτα, γι' αυτό δεν το επιχειρώ. Άσε, θα στο κανονίσω εγώ. Όχι, δεν χρειάζεται. Όχι, θα στο κανονίσω εγώ. Όχι, δεν χρειάζεται, μα είναι το κανονίζω μόνος μου. Ε, αφού δεν μπορείς μόνος σου, άστο. Εμμανουέλα! Μια στιγμή. Άστο, άστο. Εμμανουέλα, έλα λίγο που σε θέλουμε, κορίτσι μου. Γεια, τι κάνεις? Καλά είμαι εσύ. Πάμε στο κυλικείο εμείς. Σε θαύμασα σήμερα στην προπόνηση. Ναι. Είναι καλός. Ε? Είναι καλός, λέω. Έλα ρε Σιμάκη, με δουλεύεις τώρα. Όλοι λένε το καλύτερο που μπορείς να βρεις για τον παστούρμα είναι το κρέας της καμήλας. Σόπα ρε. Σιγά μην κυνηγάνε καμήλες. Πώς σας φαίνομαι? Ήταν κοντός ο Μακαρίτης. Για σήκωσε λίγο το χέρι. Πάρα πολύ αστείο. Τι να βάλω ρε, φόρμα. Αφού το λέει εδώ η πρόσκληση. Ένδυμα επίσημο, ορίστε εδώ. Ναι, το λέει. Επίσημο ένδυμα. Να, αλλά εδώ ο Διονύσης μου λέει και ένα τηλέφωνο για επιβεβαίωση. Να πάρω τηλέφωνο, να σου πω πώς θα πάμε. Τι πώς θα πάτε, εσύ και η Ελένη θα πάτε. Όχι, θα είμαστε τελικά 8. Πώς θα είστε? 8. Να κλείσετε ένα τραπέζι, 8. Συγγνώμη, ρε Διονύση, τι θα είστε 8 όλοι. Τι, εγώ, η Ελένη, τα παιδιά μας και η μαμά. Αν θα έρθει και η γριά. Χάιντε, χάιντε. Αφού θα νοικιάσετε πούλμαν, δεν παίρνετε και εμένα μαζί σας? Είναι η τρίτη μαλακία σειρά που λέει σήμερα. Ναι, ναι, καλημέρα. Το γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας. Καλή σας μέρα, Διονύση Μαυροτσούκαλος. Ναι, πήρα να επιβεβαιώσω για την πρόσκληση. Για το, τη δεξίωση του που θα γίνει για τον βραβευμένο. Που θα βραβευτεί δηλαδή. Ναι, είναι το... Είμαι ο άντρας της γυναίκας του. Της, της πρώην γυναίκας του. Ναι, σε δεύτερο γάμο. Ναι, παντρευτήκαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, θα είναι και τα παιδιά μας. Δηλαδή θα είναι τα παιδιά της από το πρώτο γάμο με τον βραβευμένο που θα βραβευτεί και τα δικά μου από το προηγούμενο γάμο. Δηλαδή θα είμαστε, ναι, 7. Ξέχασε τη γριά. Ξέχασα, θα έχουμε και μια γριά μαζί. Θα έχουμε μαζί και την πεθερά μου. Όχι, δεν είναι τόσο γριά. Έτσι το είπα τώρα. Ναι, δηλαδή θα είμαστε. Α, όχι, αυτή είναι από το. Είναι πεθερά του βραβευμένου. Και τώρα είναι δική μου πεθερά. Δεν ξέρω αν έγινα σαφής. Δεν έγινα. Τέλος πάντων, θα είμαστε 8. Χαίρετε. Είδες τι απλό ήταν? Τι ώρα μαζευόμαστε για να φύγουμε? Γυρίζει λοιπόν που λες με ένα θράσος και μου λέει προτιμώ να μη σηκωθώ. Μου ήρθε να της δώσω μία. Πώς κρατήθηκα, ούτε που ξέρω. Στην τάξη, μην διανοηθείς να δώσεις φαλιάρα. Θα αποβάλουν εσένα. Μορκησί, τι κάνανε πια και θυμώσεις τόσο? Συγγνώμη, το βρίσκεις λογικό να μου λένε ψέματα μόνο και μόνο για να πηγαίνουν να ουρλιάζουν σαν τρελές μπροστά στο ρουβά? Ένα θα σου πω. Ορμονική επανάσταση της προεφηβείας. Σοβαρά? Ναι, χειρότερη από τη γαλλική και τη ρωσική μαζί. Σε ενημερώνω ότι έχω άλλη μια κόρη 17 χρονών, η οποία έχει πέρασει αυτό το της προεφηβείας. Και εγώ σε ενημερώνω ότι η Εύα είναι εσωστρεφής. Το αγαπημένο της χρώμα είναι το μαύρο και στην εποχή μας διαβάζει Καριωτάκη και Καβαδία. Η Φίφη είναι όπως και εσύ. Σοβαρή με, αλλά έξω καρδιά. Όσα έρθουν και όσα πάνε. Θέλει άλλη μεταχείριση. Οπωσδήποτε. Μωρέ, μια ανάποδη θέλει. Καλά κάνει ο Διονύσης. Ναι! Και μετά όταν μεγαλώσει θα πάει στον ψυχολόγο και θα λέει του για όλα αυτά η μάνα της. Με το μαλακό. Με το μαλακό. Θα το δοκιμάσω αυτό το μαλακό, αλλά αν δεν πιάσει. Γιολάντα, έχω τα εισιτήρια για τη συναυλία. Τα πήρα από το σταθμό. Θα δούμε το σάκι live. Στο λέω. Μέθοδος Μαυροτσούκαλου. Τα λέμε. Τα λέμε. Θα πω δύο πράγματα και θέλω να μ' ακούσετε προσεκτικά. Το να σας αρέσει ένας τραγουδιστής δεν είναι καθόλου κακό. Τέτοιου όμως είδους συμπεριφορά μέσα στην τάξη δεν είναι ανοιχτό. Μαμά, δεν κατάλαβες. Είναι ο Ρουβάς. Και είναι η μόνη μας ευκαιρία για να τον δούμε από κοντά. Ναι, και αν το χάσουμε θα στεναχωρηθούμε. Είστε πολύ μικρές για να πάτε στη συναυλία. Θα πάτε αργότερα όταν μεγαλώσετε. Δεν είμαστε μικρές. Και από την ώρα που παντρεύτηκες αυτόν τον. Να μην το πω, έχεις γίνει δικτάτορας και κακιά. Έτσι κάνει και εκείνος με τα γόρια του. Με έχεις φτάσει μέχρι εδώ με αυτό το θέμα. Θέλεις να με δεις δικτάτορα και κακιά? Δεν πρόκειται να πας στη συναυλία και θα μείνεις και δύο μέρες τιμωρία στο σπίτι. Στη συναυλία θα πάω, θα πάω, θα πάω! Θα πας! Θα πάω! Για να δούμε πώς θα πας τώρα. Και όταν λέω κάτι θα γίνεται. Σάκη! Τι γίνεται εδώ, ρε αδερφέ? Μας έφερε σε ένα μαγαζί το πιο φτηνό σακάκι στη 1000 ευρώ. Είναι ιταλικό, τι να κάνουμε τώρα? Ναι, ας παίρναμε κινέζικο που είναι πιο φτηνό. Θέλουνε κάτι, κύριε? Ναι, θα ήθελα ένα κουστούμι να είναι έτσι λίγο. Να μην είναι πολύ. Δηλαδή να είναι έτσι γενικά. Άστο, παιδί μου, άστο.
Ο κύριος θέλει ένα κοστούμι για το προεδρικό μέγαρο, κατάλαβες? Μάλιστα. Για να σας δώσω να καταλάβετε, ο κύριος θα πάει στο προεδρικό μέγαρο. Και θέλουμε ένα κοστούμι τέτοιου επίπεδου. Προεδρικού μεγάρου. Α, τέτοιου επίπεδου. Ναι, τέτοιου επίπεδου. Προεδρικού μεγάρου. Ναι, και απ' έξω γύρω-γύρω. Μάλιστα. Κατάλαβα. Τι κατάλαβα? Εδώ δεν έχουμε καταλάβει εμείς. Ξέρουν αυτοί. Αλλά ωραίο. Πώς σας φαίνομαι? Άρχοντας, ε. Έλα ρε, βάλτε εσύ κανένα τέτοιο που σου να σε δούμε. Τρελός, ρε. Τόσο ακριβώς. Τώρα ρε παιδιά, είμαι εγώ για τέτοια. Γιατί? Κούκλος. Όχι, δεν λέω για τα ρούχα. Είμαι εγώ για το προεδρικό μέγαρο. Εσύ δεν είσαι αγόρι μου. Εσύ δεν είσαι, εσύ κι αν είσαι. Αν δεν είσαι, εσύ ποιος είναι? Φωνάστε, έχουμε κύριε Ρεσίλη. Πρέπει να βγάλω ως προπρόσωπο και την Ελένη, κατάλαβες. Πάμε. Πού? Κάπου αλλού, γιατί εδώ είναι πολύ ακριβά, ρε παιδί μου. Να βρούμε κάτι το 500. Ναι, ναι. Πώς σας φαίνεται? Δεν έχω βάλει καλύτερο κουστούμι. Ειλικρινά σας το λέω, δεν έχω βάλει καλύτερο κουστούμι. Αλλά κοιτάξτε τι γίνεται. Υπάρχουν μερικά θέματα. Δηλαδή αυτό δεν κάθεται, δεν ξέρω αν γίναμε σαφείς. Κατάλαβα. Πάω γρήγορα να αλλάξω, μη φύγετε. Παναγία μου. Έτοιμη. Έτοιμη. Τι έτσι θα το σκάσεις? Βγάζει μάτι με αυτή την μπλούζα. Αυτή μου αρέσει. Αυτή είναι η αγαπημένη. Λοιπόν, η αδερφή μου θα σε περιμένει σε 4 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα στάση του λεωφορείου. Ωραία, μην χάνουμε χρόνο, ε. Για να κατεβαίνεις κάτω και φυλάς τήλια στην είσοδο. Έγινε. Λοιπόν, ακούστε με προσεκτικά. Για πες. Το έχω. Το παράκανες και εσύ, καημένη. Καλά που δεν την έβαλε στο αναμορφωτήριο την κακομοίρα. Α, με συγχωρείτε, αλλά έχει παραγίνει το κακό. Δεν θα βγει από το δωμάτιό της που να χτυπιέται. Δεν την είδες πως έκανε στην τηλεόραση? Την είδα. Σαν τρελή. Δεν θυμάσαι τα δικά σου? Τα δικά σας έπρεπε να πω καλύτερα. Αλήθεια? Δεν θυμάσαι? Δεν θυμάμαι. Άκυρο, άκυρο! Είναι στην τραπεζαρία. Σκατά, δεν γίνει να βγει κανονικά. Αλλαγή σχεδίου. Ωραία, τι θα κάνουμε? Δεν ξέρω, έχεις μια καλή ιδέα. Ωραία, ηλίθιε. Σχέδιο Β. Εναλλακτική διέξοδο. Γιαννάκη, τρέχα αμέσως στον γκαράζ, πάρε τη σκάλα και βάλε στο παράθυρο. Σύμφωνα. Και εσύ, έτσι και με ξαναβαρέσεις, θα γίνει χαμός εδώ μέσα. Κατάλαβες? Αργούμε. Δεν θυμάσαι που όρμησες τον Πασχάλη με ένα ψαλίδι και ήρθα και σε έψαχνα στην αστυνομία? Έμορφα. Νόμιζαν πως ήθελες να το σκοτώσεις το παιδί. Έμορφα, υπερβολική ήταν. Είχα ένα τόσο το ψαλιδάκι που μια τόση δά του φίτσα. Και δεν θυμάσαι που σε έβαλε τιμωρία η μάνα σου και δεν σ' άφηνε να βγεις από το σπίτι και ήρθα εγώ όπως πάντα να σε βγάλω? Βέβαια, εσύ όπως πάντα μέσα σ' όλα. Καλά, πού τα θυμάστε τώρα, είμαστε παιδιά. Καλά, εγώ τα θυμάμαι όλα, ε. Λοιπόν, είχαμε βάλει σκούρα ρούχα για να μην φαινόμαστε και κατεβήκαμε από το παράθυρο. Κοντέψαμε να σκοτωθούμε. Τι κάνετε, κύριε? Δεν σας είπα να με κοιτάτε γιατί αλλάζω? Μας είδε, ρε βλάκα. Κι εγώ αυτό λέω. Σας βλέπω, ε. Σταματήστε! Εντάξει, είμαι έτοιμη. Χοντρέ, κλείς στο στόμα, θα σου μπήκα μια μύγα. Αποστολή αυτοκτονίας, κανονική. Αχ, μου, δεν μπορώ. Το ζώο, δηλαδή εγώ, μαγείρευα. Ήμασταν δυο ψήρες. Περάσαμε όλο το απόγευμα γεμίζοντας το ζουτιάν μας με μπαμπάκι. Ήμασταν επαγγελματίες, παιδί μου. Όχι μόνο βάλαμε τα μαξιλάρια κάτω από τα σεντόνια για να φαίνεται σαν κάποιος να κοιμάται, αλλά προσπαθήσαμε να κάνουμε και ένα πόδι να κρέμεται γεμίζοντας μια κάλτσα. Αλλά η κάλτσα δεν στεκόταν με τίποτα. Και το πιο γελίο. Λοιπόν, είχε ζωγραφισμένη στο πρόσωπό σου μια καρδιά που έλεγε «Σ' αγαπώ, Πασχάλη». Σταμάτα πια, θα ξεράζω. Less conversation, a little more action, please. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less bark. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart and baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Baby, close your eyes and listen to the music. Dig to the summer breeze.
It's a groovy night and I can show you how to use it. To come along with me and put your mind at ease. Έτοιμη σκάλα. Δεν πιστεύω να παθαίνεις ήλικο. Με σκοτώθεις τώρα που έγινες και άνθρωπος. Και αρχίζω και να σε συμπαθώ. Θανάση, σε ευχαριστώ. Δεν κάνει τίποτα. Και να ξέρεις ότι όταν κάνεις τέτοιες τρέλες, σχεδόν μ' αρέσει πολύ. Εμένα πάλι, καθόλου. Γεια! Που να πέσεις και να τσακιστείς. Μη μιλάς, αισθητή κοπέλα μου. Αλήθεια ρε μαμά, πώς την έφαγες εκείνη την απόδραση? Ξέρω κι εγώ. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα το σκάγατε έτσι. Θυμάμαι, είχε μια εκπομπή στην τηλεόραση, ο πατέρας σου γελούσε. Νομίζαμε ότι κοιμόσουνε επάνω. Τόσο αθώοι είμαστε εκείνη την εποχή. Οπότε τώρα μην τρελαίνεσαι, γιατί αυτά που κάνει η μικρή τα κάναμε εμείς και πολύ χειρότερα. Ναι, αλλά τι αλλά δηλαδή, και εμείς από το παράθυρο τους σκάσαμε. Αγιά σου. Πώς έγινα έτσι. Μαμά, γερνάω. Αντί να γεράσεις πριν τη ώρα σου, πήγαινε πάνω να τις μιλήσεις. Και τι να της πω δηλαδή, ότι έχει δίκιο. Μετά θα με καβαλήσει και θα γίνουν όλα χειρότερα. Θα πας να της πεις ότι την καταλαβαίνεις, ότι δεν την αφήνεις να βγει για το καλό της. Έλα, πήγαινε, σε παρακαλώ. Το έχει ανάγκη, άκουσε. Άντι, πήγαινε να μιλήσει το παιδί σου. Ρέση, είσαι σίγουρος ότι μου γουστάρει, Φεύβη? Σιγουρότατος, μπρίκια κολλάμε. Τότε, γιατί δεν μου το λέει? Γιατί ντρέπεται λίγο. Σε βλέπει έτσι έμπειρος στις γυναίκες και φοβάται. Το φαντάστηκα. Σέρμα, σέρμα, έρχεται η Ελένη, τρέξε. Τρέξε, τρέξε. Φιφί, Φιφί, κοιμάσαι. Δεν πρόκειται να σου μιλήσει. Αγάπη μου, ήρθα να σου ζητήσω συγγνώμη. Μα δεν ξέρω πώς μου ήρθε, ναι. Αλλά ήσουν κι εσύ λίγο παραδέξουστο. Καταλαβαίνω, είσαι σε μια δύσκολη ηλικία, αλλά... και να είναι φορές που ξεχνάμε ότι έχουμε περάσει όλοι από αυτά. Αλλά θέλω να ξέρεις ότι σε αγαπάω και ότι σε καταλαβαίνω. Μωρό μου, είσαι μια υπέροχη κόρη. Δεν μιλάει. Το γυνάτι του πατέρα σου, τι εννέα είναι αυτό? Εντάξει, όταν σου περάσει, κατέβα να μιλήσουμε, έτσι. Τι έγινε? Τι έγινε, κάνει πως κοιμάται. Δεν πρόκειται να σε συγχωρέσει. Τώρα μην μου πείτε πως δεν είναι γαϊδούρη. Σιγά μην ήμουν έτσι εγώ, δεν ήμουν. Μέχρι και συγγνώμη τη ζήτησα της ανέστητης. Και χειρότερη ήσουν. Γιατί είχα έρθει, σου ζητούσα συγγνώμη και εσύ το είχες σκάσει, δεν ήσουν να κάνει μέσα. Και εγώ ηλίθια μιλούσα με τα μαξιλάρια. Άντε πάμε. Γαμώ το! Δεν το πιστεύω, γαμώ το! Ό,τι μου έκανε το κάνουνε. Αχ, ευχαριστώ. Αϊ, παρά τα μία αγάπη μου, μην αδυνιεύεις, κορίτσι μου, σε παρακαλώ. Ελένη! 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 Τι γίνεται? Κανείς δεν είναι εδώ, φωτιά έπιση και την κοπανίσανε. Μάλλον να την πάει για ψώνια. Για κάτσε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Για κάτσε ψηφιακό. Για πες μου τώρα, τι θα μπορούσα να κουβεντιάσω εγώ με αυτόν τον τύπο, ας πούμε, έτσι. Δώσε μου μια ιδέα. Μπορείτε να συζητήσετε ένα γενικό θέμα. Όπως? Ας πούμε, να πείτε για την ανασυγκρότηση του Ιράκ. Η ανασυγκρότηση του Ιράκ έχει ενδιαφέρον, αλλά αυτόν τον καιρό δεν το έχω παρακολουθήσει. Κάτι άλλο? Ναι. Α, ναι. Μιλήστε για το hacker που ξεκλείδωσε το iPhone και μπορεί να μπαίνει άνετα σε όλα τα λογισμικά. Μπορεί βέβαια να μην έχει visual voice mail. Για αλλά... κάτσε, πώς το πες όλο αυτό, γιατί δεν κατάλαβα τίποτα. Άστο ρε πατέρα. Άστο, θα σου βρω κάτι πιο εύκολο. Τι εύκολο να μου βρεις, ό,τι και να μου βρεις, κατά να τα κάνω. Ο τύπος είναι μεγάλη προσωπικότητα. Θα είναι μπροστά και η Ελένη. Αχα. Μπορείτε να μιλήσετε για μακροοικονομία. Αυτό ακούει το ωραίο. Τι είναι η μακροοικονομία? Όχι η κοντή οικονομία, η μακριά οικονομία. Μάλιστα. Μου το εξηγείς λίγο παραπάνω? Δεν ξέρω παραπάνω, γιατί δεν έχω φτάσει ακόμα σε αυτό το κεφάλαιο. Τούβλα, τούβλα. Περιμένα να με συμβουλέψετε εσείς. Δεν διαβάζετε καθόλου, ρε. Ρε πατέρα, γιατί όταν συζητάμε κάτι πηγαίνει η συζήτηση στο διάβασμα? Γιατί αν είχα διαβάσει, δεν θα ρώταγα σένα τώρα. Θα τον είχα ρουμπός το βραβευμένο, γι' αυτό. Γιατί δεν μιλάτε για αθλητικά? Μα τι λες τώρα αθλητικά? Θα κάνω ρεζίλ την Ελένη, ότι άφησε ένα πανεπιστημιακό να τρέχει πίσω από τον τρελό που πάει στα γήπεδα.
Δεν θα πάμε καθόλου, καλύτερα. Όχι, αυτό δεν γίνεται. Το έχει μάθει όλο το σχολείο ότι θα πάμε. Δεν γίνεται. Γι' αυτό πρέπει να βλέπουμε ειδήσεις. Να μαθαίνουμε τι γίνεται στον κόσμο, να ανοίγει το μυαλό μας. Και μετά αθλητικά. Πρώτα ειδήσεις. Να βλέπουμε τι γίνεται στον κόσμο, να ξυπνήσουμε λιγάκι. Βάλε ειδήσεις, βάλε ειδήσεις. Βάλε. Ειδήσεις, βάλε. Ειδήσεις είναι αυτές. Ειδήσεις είναι αυτές, ναι. Έξω από το ξενοδοχείο που θα δώσει συνέντευξη ο Σάκης Ρουβάς, πολλά κορίτσια είναι μαζεμένα για να δουν από κοντά το είδωλό τους. Τι κάνουν αυτές εκεί, τι κάνουν. Μήπως να βάλουμε καλύτερα αθλητικά πρώτα. Βάλε αθλητικό. Κάτσε, 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 κάτσε. Κάτσε με. Τι κάνουν, δεν το πιστεύω. Τι κάνουν, αθλητικό. Βάλε. Προχώρα και μη βγάζεις άχλα. Να παρακαλάς μόνο να μην σε είδε ο πατέρας. Αυτό έχω να σου πω. Ορίστε, καταφωνή. Ναι, Αντώνη. Τι είμαι, κούκλα. Γιατί πού με είδες. Ναι, Αντώνη, μου το ομολογώ. Είμαι φαν του Ρουβά. Μην ακούζω για Ρουβά, πρώτη και καλύτερη. Ναι. Λοιπόν, άντε για τώρα, γιατί έχω δουλειά. Ρε ζήλη, με έκανες ιδέες. Θα σου βγάλω το μαλλί τρίχα-τρίχα. Γρήγορα στο δωμάτιό σου. Μα... Τι μάκεξε, μα, ε! Τι μάκεξε, μα! Ελπίζω μόνο να μην με είδε ο Διονύσης, γιατί θα νομίζω ότι παντρεύει μια τρελή που τρέχει στις συναυλίες και την τραβάει κάμερες. Άντε, πήγαινε μέσα. Πήγαινε, πήγαινε. Γεια. Γεια σου, αγάπη μου. Βόλτα, βόλτα. Με τη Φίφη, τη Βίκη, την Ιφηγένεια. Όχι βόλτα, όχι, όχι. Βολτίτσα. Σ' έχω ερωτευτεί, σ' έχω ερωτευτεί. Διονύση μου, τι τραγουδάς. Ένα τραγουδάκι του Ρουβά, σ' αρέσει. Όχι, αλλά αυτά δεν είναι για την ηλικία μας. Μήπως είδες τηλεόραση. Όχι, δεν είδα καθόλου τηλεόραση. Σήμερα έχω μια τρομερή όρεξη για διάβασμα. Μπράβο. Γιατί είπες για την ηλικία μας πριν, τι έχει η ηλικία μας. Όχι, απλώς τα συγκεκριμένα τραγούδια είναι για κοριτσάκια ή για αυτές που αισθάνονται κοριτσάκια. Τώρα μιλήσεις σωστά. Που αισθάνονται κοριτσάκια. Ναι. Και καμιά φορά τα κορίτσια τα οδηγεί η τρέλα και κάνουν ακρότητες, ε. Αλλά τι συζητάμε τώρα εμείς αυτά. Τι τα συζητάμε, τι με νοιάζουν εμένα αυτά. Τι διαβάζεις. Για τη μακριά οικονομία, σε ανάλυση. Εγώ σήμερα είχα στο μυαλό μου μια άλλη ανάλυση. Ναι. Τι έχεις, αγάπη μου. Τι μα, σκέφτω μερικά πράγματα για αυτά τα ζευγάρια που δεν ταιριάζουν μεταξύ τους. Και το καταλαβαίνω αφού περάσει αρκετός καιρός. Ναι, αλλά όλοι έχουμε δικαίωμα να κάνουμε ένα λάθος. Μας παρασύρει καμιά φορά το ερωτικό στοιχείο και. Το ερωτικό στοιχείο που καλύπτει τα υπόλοιπα και μετά τα υπόλοιπα βγαίνουν στην επιφάνεια και. Ναι, το έχω ζήσει αυτό στο πετσί μου. Αλλά έλεγα να διερευνήσουμε αυτό το στοιχείο που λέγαμε. Διαβάζω τώρα. Για την οικονομία, για την κοινωνία, για τη χώρα. Δεν υπάρχει κράτος. Κάτι πήρε τα αυτή μου. Πώς διαβάζεις χωρίς γυαλιά. Δεν φοράω γυαλιά, γι' αυτό δεν βλέπω τίποτα. Όχι, έτσι είναι. Είναι ο πίνακας. Πρέπει να είναι ο πίνακας. Ναι. Έτσι είναι ή έτσι. Τι γίνεται, ρε γάμο. Έτσι, έτσι. Αναφέρεται ολόκληρο το όνομά σας, διεύθυνση, υπηκότητα. Τι υπηκότητα. Νάτος και ο αδερφούλης μου. Γεια. Γεια. Τι έμαθα. Θα πάτε στο Προεδρικό Μέγαρο. Α, ναι. Εντάξει, δεν είναι και τίποτα σπουδαίο. Πώς δεν είναι. Δεν είναι. Πώς δεν είναι. Δεν είναι, σου λέω. Αχ, καλέ το πρώτο της ερωτικό καυγαδάκι. Δεν το σκέφτεται, γιατί τον απασχολείς εσύ, καταλαβες. Εγώ, αλήθεια. Σε μελαγχολία έχει πέσει για χάρη σου, κορίτσι μου. Πάμε, Μίτσο, να αφήσουμε τα παιδιά να τα πούνε. Δεν ήταν δύσκολο, είδες. Μ' αρέσει που είστε τόσο αγαπημένοι με την αδερφή σου. Έτσι που είστε τόσο κοντά. Α, όχι μωρέ, τυπικές σχέσεις έχω. Άμα θέλεις μπορούμε να κάνουμε κοπάνα και να πάμε βόλτα. Είσαι τρελή, την ξεχνάς τη Βίκη. Θα με σκίσει έτσι και δεν πω στην τάξη. Συγγνώμη, το ξέχασα πόσο δύσκολο είναι να είσαι καθηγήτρια την ονά σου. Εντάξει, πάμε το βράδυ σινεμά. Σινεμά, ωραία, πάμε σινεμά. Παίζει τίποτα καλό. Δεν θα παίζει. Όλο και κάτι καλό θα παίζει. Τι ώρα. Στην ώρα θα τα χαλάσουμε τώρα. Άντε, γεια. Εντάξει. Ήταν λίγο παράξενο χθες το βράδυ. Λες να μας είδες στην τηλεόραση.
Και εσύ γιατί δεν του το είπες, δεν ήταν τόσο τρομερό πια. Τι να του πω, μωρό, ότι στριμωχτήκαμε με ένα τσούρμο κοριτσάκια που ουρλιάζανε για το ρουβά και ότι μου ήρθε να λιποθυμήσω. Ρε, ζήλιγοι να με. Κοίταξε πάντως, αν το είχε δει, θα στο είχε πει κατευθείαν ο Διονύσης. Δεν είναι πονηρός. Εγώ νομίζω ότι άλλο τον ενοχλεί που θα γνωρίσει τον Αντώνη. Ποιος τη χάρη σου, με δύο άντρες στα πόδια σου. Ποιους δύο άντρες μωρί στα πόδια μου. Εγώ στεναχωριέμαι που θα γνωρίσει με τη μαλάκα ήμουν παντρεμένη. Τσακ! Καλώ τα μάτια μα τα δυο. Αγάπη μου, πώ από εδώ. Δεν παραδώσω να φιλήσει τη γυναίκα μου, όποτε μου κάνει κέφι. Ναι, εγώ είμαι εδώ, ε. Ναι. Ελένη μου, ξέρει τι σκέφτηκα. Σκέφτηκα να μην έρθω στη δεξίω στο προεδρικό μέγαρο. Α, γιατί, γιατί. Γιατί ξέρω εγώ, θα κολλάω τώρα εκεί, θα είμαι κάπω. Δεν ξέρω τι να πω με τον. Εντάξει, μην έρθει, μην πιεστεί, δεν χρειάζεται. Δεν είναι ανάγκη να πάμε και οικογενειακώ. Άλλωστε θα βαρεθεί. Τα κορίτσια πρέπει να πάνε όμως. Θα πάνε, θα τα πάω εγώ τώρα. Ναι. Εντάξει. Εσύ να κάτσεις σπίτι να δεις ήσυχο-ήσυχο τον αγώνα σου. Αυτό θα κάνω. Ωραία. Ναι. Πάω εγώ τώρα σιγά-σιγά. Έχω να ανεβάσω πράγματα από την αποθήκη. Γεια σου, αγάπη. Γεια σου, αγαπούλα μου. Πού είναι αυτά τα χαρτιά, παιδιά? Καλά δεν λέω, ρε Μάγκη. Έτσι είναι αυτά. Γι' αυτό σου είπα, αδερφέ. Θα πας που θα πας, έτσι. Μην πολύ μιλάς, γιατί ξέρεις πως είναι αυτή. Λοιπόν, θα σου πω εγώ τι θα πεις. Τώρα σώθηκα. Θα μιλήσεις για αγκόμενες και αυτοκίνητα. Άσε ρε Μάγκη. Μόλις είπα δεν θα πάω μαζί της, πέταξα από τη χαρά της. Δεν θα... Πας. Τι να πάω να κάνω, ρε. Πώς θα με συστήσει η γυναίκα. Από εδώ ο άντρας μου, ο ταβερνιάρης, δεν έχει πάει ποτέ του σε μια ροκ συναυλία, pop, hip hop, hey, όπως λένε όλες αυτές. Τι λες, μου. Τι να πω, ρε Μάγκη, τι να πω. Στη σύγκριση, χάνω από χέρι. Τι λες, αγόρι μου, άμα τη εμφανίσει, χάνει αυτός. Άμα μιλήσει, όμως. Να το. Κάτσε, ρε Σπύρο, κάτσε, ρε Σπύρο. Γιατί γελάς, Μάκη? Εγώ γελάω. Ξέρεις τι με ανακούφισε πιο πολύ? Ότι ο γελίος ο πρώην σου δεν θα της πάει στο Διονύση. Όχι, 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 δεν είναι αυτό. Ο Διονύσης ξέρει μια χαρά να υπερασπίζεται τον εαυτό του. Ότι δεν θα γνωρίσει με τι ψωνάρα ήμουν παντρεμένη. Τώρα δε με το βραβείο θα γίνει ανυπόφορος, καταλαβαίνεις. Είναι μερικά πράγματα για τη ζωή μου. Δεν θέλω να τα γνωρίζει ο Διονύσης. Φτηνά τη γλίτωσες. Ούτε του παπά μη το πεις. Ναι, ναι, γιατί από μόνη δεν το πρότεινα ποτέ. Δεν θα ήθελα με τίποτα να στεναχωρήσω του Διονύση μου. Του λιουντερέκι μου. Του λιουντερέκι τη. Πατέρα, πατέρα, σήκωσε το βλέμμα σου, δεν ξέρεις τι χάνεις. Πατέρα, λες να αρέσω σήμερα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας? Δεν νομίζω, διότι δεν θα σε δει. Δεν θα πάμε, πήγαινε να αλλάξεις. Τι λες, ρε πατέρα, γιατί? Θυμάσαι ένα τραγουδάκι που σου έλεγα όταν ήσουν μικρός? Ήταν ένας γάιδαρος με μεγάλα αυτιά. Το παχνί δεν τ' άρεσε, ήθελε αρχοντιά. Πού το θυμήθηκες αυτό? Ναι, θες να μου βγάλω και εμένα κανένα τέτοιο? Πάω στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα γίνω ρεζίλη. Πήγαινε να αλλάξεις. Ξέρεις που είναι οι προσκλήσεις? Προσκλήσεις είναι εδώ μπροστά σου, είναι. Α, πώς είμαι? Μια κυρία στα μπουζούκια. Διονύση μου, είσαι σίγουρος ότι δεν θες να έρθεις? Κάτι παραπάνω από σίγουρος. Τι έχεις? Τι να έχω, Ελένη μου, δεν χρειάζεται να σε ιδιοφύεια για να καταλάβεις πως όταν σου είπα πως δεν θα έρθω μαζί σου, χάρηκες. Τι είναι αυτά που λες τώρα, ε? Τι να κάνει ο άντρας το τούβλο στον πρόεδρο της Δημοκρατίας? Θα είναι και ο πρόεδρος, οι σύμβουλοι του προέδρου, πριτάνης, καθηγητές, ο Αντώνης, διάφοροι κοινοί φίλοι και γνωστοί. Ας, εγώ θα διαβάσω εδώ τις δηλώσεις του Πατσατζόγλου. Είσαι τρελός γι' αυτό, δεν θέλεις να έρθεις? Σε πληροφορώ ότι ο Αντώνης Παλαιολόγος είναι ένας μαλάκας και μισός. Τι θα. Τι είναι? Αυτό που άκουσες. Ούτε στο νυχάκι σου, λιονταράκι μου. Σοβαρά? Και τι περιμένω και δεν ντύνομαι? Έρχομαι, έρχομαι, έρχομαι. Ντυνόμαστε, παιδιά! Ντυνόμαστε όλοι γρήγορα, ντυνόμαστε τώρα! Ρε πατέρα, τώρα ξεντύθηκα! Ξαναντύσου! Λοιπόν, λοιπόν, ακούστε με προσεκτικά τα αγόρια. Δεν θα ανοίξετε το στόμα σας. Τα κοιτάτε συνέχεια κάτω, σεμνώτης και σοβαρώτης. Μπαμπά, κατουριέμαι. Προχωράμε. Μα κατουριέμαι. Γιατί δεν κατουρίσεις σπίτι της δεξίως, ήρθες να κατουρίσεις εσύ? Μαμά, εγώ προχωράω. Κάτσε εσύ εδώ. Παρακαλώ τις προσκλήσεις σας. Αχ, αμέσως.
Ελένη, μην δώσουμε τις προσκλήσεις λίγο. Δεν τις έχω εγώ, εσύ τις έχεις. Δεν τις έβαλες στην τσάντα σου. Όχι, τις έβαλες στο τραπεζάκι, στο χώρο. Το τραπεζάκι, στο μισό, κάπου εδώ. Εμείς εσύ έδωσα να τις πάρεις. Έχει προσκλήσεις, αχ. Τελειώνεται, θα κατουρθεί πάνω του. Τελικά έχετε προσκλήσεις ή δεν έχετε, θα κατουρθεί και το παιδί. Τελικά δεν έχουμε προσκλήσεις, αλλά πρέπει να με θυμάστε. Είμαι εγώ που μιλήσαμε στο τηλέφωνο που σας είπα ότι βραβεύει το πρώην της γυναίκας μου. Ε, να είναι η γυναίκα μου, τα κορίτσια είναι του πρώην. Δεν ξέρω να με θυμάστε. Είναι δυνατό να μην σας θυμάμαι, 8 άτομα. Ναι, τελικά ήρθαμε 7. Η πεθαρά μου δεν μπορούσε να έρθει γιατί έχει τα αρθρητικά. Πώς να έρθει με το πι να πηγαίνει έτσι. Καλά, 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 περάστε, περάστε. Μην ανησυχείτε, μπορείτε να βασιστείτε πάνω μου, κύριε Υπουργέ. Και για μας το όνομα Αντώνης Παλαιολόγος είναι εγγύης. Σας ευχαριστώ πολύ. Σκέφτομαι να κάνω ένα νομοσχέδιο, ένα σχέδιο νόμου εννοώ, που να είναι ευνοϊκό για τους λιγότερο ευνοημένους. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Βασιζόμαστε σε εσάς, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλα, 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 ρεζίλι γίναμε. Γιατί δεν κατουράνε σπουδαίοι. Ναι, όλοι κατουράνε, άντε. Ω, πάμε, να γίνουμε ρεζίλι, τουαλέτες, τουαλέτες. Έλα, έλα. Έλα. Και πρόσκειται να τουρίσεις το παντελόνι σου, άντε. Σας συμβαίνει κάτι... Μήπως θέλετε βοήθεια... Είστε κάποιοι. Έτσι κάνουν και οι δασκαλά μας όταν είναι εξωφρενών. Αναπνέει σε σακούλα. Σας έκανε κανείς εξωφρενών. Αν δεν σας αφήνω έτσι, θα φωνάξω έναν γιατρό. Όχι, δεν είναι τίποτα. Πάσχω από κρίση άγχους. Το παθαίνω συχνά όταν είναι να μιλήσω μπροστά σε ακροατήριο. Εγώ το παθαίνω όταν πρόκειται να χάσει ο Ολυμπιακός. Κι εσείς Ολυμπιακός, ε. Σας καταλαβαίνω. Κι εσείς Ολυμπιακός είστε. Υπάρχει άλλη ομάδα στην Ελλάδα. Κι εμείς, Ολυμπιακάρα. Ναι. Ναι. Όλα είναι στο μυαλό, φίλε μου. Σκέψου κάτι άλλο και θα σου περάσει. Ναι, ευχαριστώ, θα το εφαρμόσω. Α, εγώ κανονικά απόψε δεν έπρεπε να είμαι εδώ, ας πούμε. Βραβεύεται το πρώην άντρα της γυναίκας μου. Α, γελίο ανθρωπάκι εκεί πέρα. Καθηγητής Πανεπιστημίου. Ποιος ξέρει με τι γλυψίματα έγινε. Αλλά ήρθε και τα κορίτσια, γιατί έχει δύο κορίτσια από το γάμο του. Αφού τα φροντίζω εγώ, αφού δεν τα βλέπει, δεν θέλει. Δεν ξέρω, με καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνω, για συνεχίστε. Ναι. Και την ώρα που θα μιλάει αυτό το. Γελίο υποκείμενο με τα γλυψίματα. Αυτός, ναι. Εγώ θα βγω έξω από την αίθουσα και θα προσπαθώ να σκέφτομαι άλλα πράγματα. Θα σκέφτομαι ότι είμαι σε μια παραλία με την Ελένη, οι δυο μας χωρίς ρούχα. Αυτό το ενδεχόμενο δεν το είχα σκεφτεί. Για να κάνω μια πρόβα. Για να κάνω μια πρόβα. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητές κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή για μένα αυτό το βραβείο. Και για να μην αγχώνομαι, θα σκεφτώ την πρώην γυναίκα μου με τον νυν άντρα της σε μία παραλία χωρίς ρούχα. Πήγαινε έξω σίγουρα. Είστε ο... Το γελίο, ανθρωπάκι με τα γλυψίματα. Ποιος τα λέει αυτά? Αντώνης Παλαιολόγος. Διονύσης Μαυροτσούκαλος. Λοιπόν, Διονύση, άσε τις μαλακίες και σκέψου κάτι καλό για απόψε. Όχι αυτά με τις παραλίες και τα ρούχα. Να σκεφτούμε... το 74, τα 11 που ρίξαμε στο φωστήρα και το διαλύσαμε. Το 83 που διαλύσαμε το Άγιαξ. Για να μην πω για την 4 στη Λεωφόρο. Και τα δύο διπλά που φέραμε φέτος στο Champions League εκτός έδρας. Πώς μου διέφυγαν αυτά. Ολυμπί, Ολυμπί, Ολυμπιακέ. Ομάδα, ομάδα, λαρά μου. Διονύση. Ελένη. Αντώνη. Ελένη. Ελένη, ο Αντωνάκης, τρομερός τύπος. Α, τρομερός τύπος. Και ο Διονυσάκης, μεγάλη μούρη. Α, φοβερή μούρη. Πώς δεν είχαμε γνωριστεί πιο πριν. Έλα μου, ντε. Έλα σε φτιάξω, αγόρι μου. Έλα σε φτιάξω, αγόρι μου, να είσαι έτοιμος. Αντωνάρα μου, αγοράρα μου. Ολού αλούα του Πανεπιστημίου. Ολυμπί, Ολυμπί, κάτσε με και Ελένη. Ολυμπιακέ, ομάδα, ομάδα μου. Τι γίνεται εδώ?